πάμε να δούμε άλλη μία κατάθεση και μαρτυρία, όπου λέγεται και υπάρχει μέσα στην κατάθεση και μαρτυρία ότι το οξύμετρο της Τζορτζίνας είχε απενεργοποιηθεί. Ναι, ναι, το οξυγονόμετρο, Φίλιππε, και μάλιστα αυτό καταγγέλλεται... Το οξύμετρο, πάμε να το ακούσουμε, την καταγγελία. Από γιατρό και νοσηλευτή. Για να το δούμε. Την είσοδό του, αναφέρεται στο διαβαστικό, στο θάλαμο, είδαν ότι το παιδί είχε στροφή κεφαλής στα αριστερά, περιστοματική κυάνωση και ήταν απνοϊκό με βραδικαρδία, ενώ τόσο ο γιατρός όσο και η νοσηλεύτρια παρατήρησαν ότι το οξύμετρο που ήταν συνδεδεμένο στο παιδί δεν ακουγόταν ο χαρακτηριστικός ήχος που ακούγεται σε περίπτωση που το οξυγόνο και οι σφίξεις πέσουν κάτω από το καθαρισμένο όριο. Μάλιστα.